Η συνεννόηση πρέπει να είναι αναγκαία σε εθνικά ζητήματα όπως είναι το Σκοπιανό. Αυτό υπογράμμισε μιλώντας σήμερα το πρωί στον ραδιοφωνικό αέρα του 984 και τον Γιώργο Σαχίνη, ο καθηγητής νομικής και κοσμήτωρας στη Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών στον Πανεπιστήμιο Νεάπολης της Κύπρου, Αντώνης Μανιτάκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε λάθος την απουσία συνεννόησης στη συγκεκριμένη συμφωνία των Πρεσπών. Και ήταν δικός, και μαζοπήρωσε πάθη μέσα από 30 χρόνια που θεωρήσαμε ότι είχαν κατευναστεί. Είναι γιατί πυροδότησε εθνικιστικές εξάρσεις. Είναι γιατί προκάλεσε βίαιες αντιδράσεις. Ένα βήμα παραπέρα στην ανάλυση του πηγαίνει όμως και ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου Γιώργος Γεραπετρίτης, που μίλησε σήμερα το πρωί στον 984, τονίζοντας ότι η κύρωση της συμφωνίας πρέπει να αναβληθεί, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν πολλά συνταγματικά κενά και αόριστη έναρξη ισχύως. Υπό τις συνθήκες αυτές, για να μπορέσει το ελληνικό κοινοβούλιο να διακριβώσει εάν πράγματι έχουν γίνει οι αναγκαίες προσαρμογές του συντάγματος, το οποίο απαιτεί η συνθήκη των Πρεσπών, θα πρέπει να τεθεί υπόψη του ελληνικού κοινοβουλίου ένα και μόνο κωδικοποιημένο κείμενο του συντάγματος για να μπορεί να γίνει η αξιολόγηση πάνω στα ζητήματα αυτά. Δηλαδή, σήμερα που μιλάμε, αυτό που έχει αποσταλεί στην ελληνική κυβέρνηση και δια της κυβερνήσεως στην ελληνική βουλή είναι μόνο αυτό που ονομάζουμε μια ρηματική διακοίνωση. Η ρηματική διακοίνωση είναι ένα τυπικό έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών, στο οποίο δεν αναφέρεται το κείμενο του συντάγματος που τροποποιήθηκε, δεν υπάρχει ένα κωδικοποιημένο κείμενο για να μπορεί να υπάρξει αξιολόγηση. Μάλιστα, ο κύριος Γεραπετρίτης εφιστά την προσοχή της ελληνικής βουλής, τονίζοντας ότι πρέπει να έχει μία πλήρη διασφάλιση με το αναθεωρημένο κείμενο του συντάγματος των Σκοπίων, όπως αυτό τροποποιήθηκε, για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.